Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας σε ένα ακόμη post-game του ΠΑΟΚ TV, το τελευταίο για το 2019. Για καλό απόγευμα από τον Σταύρο Κόλκα. Και τον Κώστα Βασιλόπουλο βεβαίως. Είναι αλήθεια. Γεγονός, επιβεβαιώνω. Καλά περάσαμε. Ναι, μας επιφύλασε το καλύτερο ο ΠΑΟΚ στο τέλος του 2019. Εντάξει, σιγά σιγά θα το έβρισκε. Με μια εμφάνιση πιστική θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Επιβλητική, Κώστα, πιστική. Σε ένα momentum που έπρεπε να δώσει ένα μήνυμα στην ποδοσφαιρική Ελλάδα ότι έχει την δυνατότητα να βγει μπροστά, και νομίζω ότι με την εμφάνιση αυτή έπεισε και τον πλέον απεσιόδοξο ότι έχει και τα φόντα να μείνει εκεί μέχρι το τέλος. Πολύ καλό παιχνίδι. Και θα πρέπει να εξετάσουμε το γιατί συνέβη αυτό. Θα το αναλύσουμε στην πορεία. ΠΑΟΚ που με αυτή την εμφατική νίκη με 5-1 επί του ατρόμητου, μια ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, έδειξε ότι δικαίως οδηγεί την κούρσα. Κλείνει τη χρονιά με 2 βαθμούς περισσότερους από τον Ολυμπιακό, που την ώρα που ο ΠΑΟΚ στα γήπεδα δίνει σοου ποδοσφαιρικό, δίνει το δικό του σοου με μηνύσεις και καταγγελίες κατά των διαιτητών. Για δωροδοκία κιόλας, για Κώστα, δωροδοκία. Κάτι το οποίο είναι κακουργηματική πράξη. Αμα σ' αποθεώνει κάποιος από μέσα όταν μιλάμε. Το ακούς και εσύ αυτό. Παιδιά, δεν χρειάζεται. Μπορείτε να το κόψετε. Εμείς είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Παίζουν φυσικά η φάση του σημερινού αγώνα αυτή τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Μια νίκη που ήρθε με 2 πολύ καλά ημίχρονα. Σταύρο, θεωρώ ότι δικαίως μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ φέτος σε επίπεδο Super League. Έτσι είναι, Κώστα, και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το γιατί. Εγώ εκτιμώ ότι υπήρχε μια σωστή μίξη παιδιών με πολλή ποιότητα όπως ο Μαουρίτσιο, ο Βιερίνια και ο Μίσιτς, και παιδιά με πολλή ένταση όπως ο Λιμνιός, ο Γιαννούλης και ο Πέλκας. Αυτό το πράγμα έβγαλε μια πολύ καλή χημεία. Ο ΠΑΟΚ έτρεξε την μπάλα σωστά, πίεσε τον αντίπαλο, ξέχωρα αν τα γκολ μπήκαν από στημένες μπάλες στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν πιστικός και έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει για να μην δώσει κανένα περιθώριο στον Ατρόμητο να θελήσει να κάνει κάτι. Ήταν μια βραδιά αποθέωση για τον Ίγκανσον, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, που συνεχίζει το σερί των πολύ καλών εμφανίσεων. Πέτυχε 2 γκολ, έφτασε τα 4 συνολικά στη διάρκεια του πρωταθλήματος, και φυσικά μια βραδιά ποδοσφαιρικής αποθέωσης για τον Μίσιτς, ο οποίος με το σπαθί του θεωρώ ότι διεκδικεί τον τίτλο του MVP μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, μαζί με τον Γιαννούλη, μαζί με τον Λιμνιό, τα 3 ονόματα που νομίζω ότι φιγουράρουν στην κορυφή αυτής της λίστας, και φυσικά δικαιώνει και την επιθυμία της ΠΑΟΚ να αγοράσει το καλοκαίρι τα δικαιώματά του, δείχνοντας ότι είναι ένα ποδοσφαιρικό εργαλείο που δεν βλέπουμε συχνά στα ελληνικά γήπεδα, ανεξάρτητα αν στο ξεκίνημα της καριέρας του στον ΠΑΟΚ δεν έπεισε για την παρουσία του, γιατί και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να καταγραφεί. Ανάλογα το πλάνο παιχνιδιού, νομίζω ότι ταιριάζουν και συγκεκριμένοι παίκτες. Μπορεί σε εκείνο το σετ αργό τέμπο που ο ΠΑΟΚ κλείδωνε τα παιχνίδια πέρσι επί Λουτσέσκου, ο Μίσης να μην τέριασε. Φέτος σε ένα άλλο μοντέλο παιχνιδιού που η μπάλα πρέπει να πάει πιο κάθετα, που υπάρχει περισσότερη κίνηση και περισσότεροι ελεύθεροι παίκτες πάνω στα μεσοδιαστήματα, ο Μίσης ταιριάζει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλη εικόνα του Γιαννούλη πέρσι, άλλη του Λιμνιού, άλλη του Μίσης. Υπάρχουν και τα ανάποδα. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο. Ανάλογα το αγωνιστικό πλάνο αναδεικνύονται και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ο Μίσιτς ήταν ο πρώτος. Νομίζω ότι ο Ίγκασον είναι ο δεύτερος, ο οποίος συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την κακή στιγμή του Βαρέλα που τραυματίστηκε. Σήμερα παίξαν για πρώτη φορά μαζί και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Υποθέτω αν ο Κρέσπο δεν είναι 100% έτοιμος. Δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Βέβαια, ακολουθεί ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι τοπικού χαρακτήρα όπως αυτό με τον Άρη. Και σίγουρα εκεί θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ένταση και πολύ μεγαλύτερη πίεση. Σίγουρα. Σαφώς. Αν και ο Ατρόμητος νομίζω ότι είναι μία από τις ομάδες της Super League που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ομάδα κάτω από τη μέση, αλλά ομάδα σίγουρα πάνω από τη μέση. Αν μας επιτρέπετε να βάλουμε τις ομάδες σε μια θεωρητική κατάταξη σε σχέση όχι με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει μόνο, αλλά σε σχέση και με το ποδόσφαιρο που αποδίδουν στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχουν δώσει για το πρωτάθλημα. Κοίτα, είναι μια ομάδα με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι μια ομάδα που έχει
έναν φόλ απρόβλεπτο. Μπορεί να σκοράρει με οποιονδήποτε τρόπο. Υπάρχει ένα παίκτη ο Μανούσος που ναι, μεν σήμερα δεν ήταν και πολύ αρεστό στην κερκίδα για κάποιες ενέργειες που είχε, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιδί το οποίο σκοράρει ανελιπώς. Υπάρχουν παίκτες με εμπειρία όπως ο Ούμπιτες, ο Μάτσον, παιδιά τα οποία τέλος πάντων στην καλή τους μέρα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοια παιχνίδια. Ο Πάκ τους κλείδωσε στο μεγαλύτερο διάστημα. Τον γκολ που βρήκε ο Ατρόμητος ήταν ένα πολύ καλό χτύπημα του Κράη, στο οποίο δεν αντέδρασε καλά ο Ζίβκοβιτς. Αλλά εγώ σε αυτά ξέρεις, πολλές φορές λέω το λάθος που θα κάνει πάντα ένας θεματοφύλακας. Καλό είναι να το κάνει εκεί που δεν στοιχίζει. Παίζει ρόλο το momentum. Παίζει ρόλο το momentum ενός λάθος θεματοφύλακα. Ενός λάθος από τερματοφύλακα. Στην προκειμένη περίπτωση το momentum ήταν εξαιρετικό για να γίνει αυτό το λάθος. Τώρα, το τι με έλεγενέστε, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ, ναι, αυτό πρέπει αυτό να κρατήσει είναι σήμερα. Τη διάρκεια που έβγαλε σήμερα. Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς έβγαλε διάρκεια και ένταση που δεν έβγαλε σε κανένα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή σε μεγαλύτερη διάρκεια είχε ένταση και την διάθεση να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Είχε 10 τελικές, 12 τελικές. Από αυτές έκανε 5. Goal, θα μπορούσε να είχε και μεγαλύτερο σκορ. Αυτό όμως μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει ότι κατακτήθηκαν οι 3 βαθμοί με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Και φυσικά η αισιοδοξία είναι διάχυτη με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 2 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Που επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Σήμερα προσχώρησε σε μια εντελώς αντιποδοσφαιρική κίνηση την κατάθεση μηνύσεων για δωροδοκία σε όλους τους διαιτητές, τους 4 του αγωνιστικού χώρου στο Βόλο και τους 2 που βρέθηκαν στο βαν του ΒΑΡ. Μια κίνηση η οποία καλείται πλέον, καλούνται οι διεθνείς συνομοσπονδίες και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αντιμετωπίσουν, διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς από κάθε έλεγχο και πρέπει κάποιος να βάλει φρένο σε αυτή την αντιποδοσφαιρική συζήτηση που ανοίγει ο Ολυμπιακός και μειώνει στο ελάχιστο την αξιοπιστία του προϊόντος. Δεν το παίξουμε ότι είμαστε πρωταθλητές χειμώνα. Δεν το πιάσα. Άργησα, όταν τα κλαστικά δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Λοιπόν... Παιδιά το είχα για εντεκόρ, μην αγχώνεστε, δεν έγραφε και τίποτα. Ένα χαρτί είναι. Μπορεί να είναι και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Πάντως είδε τα αργά τα ανακλαστικά σου ο καλεσμένος. Ήταν πολύ σοαέρας. Ξέρεις, ναι, πολύ σοαέρας ήταν. Ήταν θέμα αργών ανακλαστικών. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Πρέπει να το ομολογήσεις. Είναι κακό να έχεις μια κακή στιγμή και εσύ, όπως είχε και ο Ζήφκοβιτς. Φίλε, το έκανα το έτσι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και ο Ζήφκοβιτς έκανε την κίνηση, αλλά εντάξει. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Στο σωστό momentum δεν είναι μια δικαιολογία για τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Επισημαίνουμε ένα λάθος που κόστησε ένα γκολ. Και όπως είπαμε νωρίτερα, ήρθε σε μια στιγμή που δεν επηρέασε ούτε την απόδοση της ομάδας και φυσικά το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα, του τελευταίου αγώνα της Super League για το 2019 που έφερε τον ΠΑΟΚ πρώτο, λέμε ξανά, στο βαθμολογικό πίνακα. Με άνεση μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματά σας για το ποια είναι η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα χειμώνα. Ένας άτυπος τίτλος που διεκδίκησε ο Ολυμπιακός και όσοι ελέγχονται από τον Ολυμπιακό νωρίτερα σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, χωρίς φυσικά το αναμενόμενο και επιθυμητό αποτέλεσμα. Μας συμφωνήσατε κιόλας με ότι δεν δράσαμε, δεν πειράζει, εντάξει. Ευτυχώς Έλληνας ποδοσφαιριστής έρχεται, γιατί την προηγούμενη φορά που κάναμε μετάφραση ήταν στα Σουαχίλη. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τα λέμε όλα, παιδιά. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ένα παλικάρι από το Βόλο που μάλλον δεν κρυώνουν εκεί. Δεν είναι από το Βόλο. Θέλω να μου πεις, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Θέλω να μου πεις αν είδες τα αργά αντανακλαστικά του κυρίου όταν το χαρτί έφυγε από το τραπέζι. Δεν είδα τίποτα. Δεν είδες. Δεν είδα τίποτα. Γιατί γέλασες? Έχει λάμε τα μούτρα. Ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Όχι, όχι, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Νομίζω ότι η διάθεση είναι... Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Κώστα, θα κάνεις ερώτηση. Δεν χρειάζεται να κάνω ερώτηση, θα ξεκινήσει μόνος του. Ωραία. Είδαμε ένα παιχνίδι τον ΠΑΟΚ να αποδίδει και στα 2 ημίχρονα εξίσου καλά, με ένταση στο πρώτο ημίχρονο, με διαχείριση στο δεύτερο. Ήταν το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι του πρωταθλήματος φέτος. Είπαμε, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είπαμε ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του 2019 και θέλαμε να κλείσουμε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι παίξαμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο, το σκορ μιλάει από μόνο του, κάναμε πολλές ευκαιρίες. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί, στο δεύτερο θα συμφωνήσω μαζί σου, διαχειριστήκαμε λίγο το παιχνίδι, αλλά πάλι βρήκαμε τον τρόπο να και σκοράραμε. Δώσαμε χαρά σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και αυτό είναι που μας χαροποιεί και εμάς ιδιαίτερα. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, συμφωνείς ότι ήταν το παιχνίδι και ανεξαρτήτως και από το σκορ,
μένω μόνο στην εικόνα και στην απόδοση, γιατί πολλές φορές το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εμφάνιση μιας ομάδας. Όταν το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έβγαλε την περισσότερη, έβγαλε ένταση στο παιχνίδι του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Εντάξει, στο πρώτο λεπτό παιχνίδι με τον Πανιόνιο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Και... δεν είχα αυτό στο μυαλό μου, γενικά. Ναι, ναι, και θέλαμε να παίζαμε στην έδρα μας και θέλαμε να κλείσουμε το 2019 με τον καλύτερο τρόπο. Mm. Μέσα στα ποτήρια είπαμε ότι πρέπει να βάλουμε ένταση στο παιχνίδι μας και θεωρώ από το πρώτο λεπτό και όλοι οι επιθετικοί, όπως είδαν όλοι, πιέζαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο και δεν μπορούσε ο αντίπαλος να μας δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη φάση. Και θεωρώ ότι ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Και θα πρέπει τώρα να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε και να μπούμε το 2020 με το κεφάλι χαμηλά και να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε. Έκανα μία εκτίμηση, πριν δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι σήμερα είδαμε ένα σχήμα το οποίο με παιδιά όπως τον Άντρε και τον Μαουρίτσιο που μετά τον τραυματισμό αρχίζουν και βρίσκουν ρυθμό. Είναι ο Μίσιτς που είναι μία σταθερά πάρα πολύ σημαντική και είδαμε εσένα, τον Πέλκα και τον Γιαννολί, παιδιά που δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Αυτό το κράμα τελικά μήπως είναι το ιδανικό για την ομάδα. Ο κάθε παίχτης είναι ξεχωριστός, έχει τη δικιά του ποιότητα. Σίγουρα χρειάζονται και παίχτες που έχουν πιο πολύ ποιότητα, που μπορούν να κρατήσουν πιο πολύ την μπάλα. Παίχτες που δίνουν πιο πολύ ένταση στο παιχνίδι, που κάνουν πιο πολλές κινήσεις μπροστά. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα με ένα ρόστερ που τα έχει όλα αυτά. Δηλαδή είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι που η ομάδα βγάζει αυτή την εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν πριν ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι, το πρωτάθλημα. Όχι, δεν θέλω, είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Θα στο έλεγα. Είναι ένα νεαρό παιδί σε σχέση με την πολύ μεγάλη δική σου ηλικία. Γεγονός. Το αίμα του βράζει. Ναι. Το δικό σου καταλαβαίνεις ότι... Το προηγούμενο ήταν περίτω. Αν σου έλεγαν πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Πανετολικό, τον Αύγουστο εδώ στην Τούμπα, ότι θα τελείωνε το 19 ο ΠΑΟΚ με 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, θα έμενες ικανοποιημένος εκείνη τη στιγμή? Δεν μ' αρέσει να κάνω. Είναι γεγονός, έτσι. Δεν μ' αρέσει να κάνω προβλέψεις. Ούτε μ' αρέσει να βάζω ταμπέλες και κοιτούσαμε και κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλαμε να τελειώσουμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις και να είμαστε πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα. Εκμεταλλευτήκαμε το κακό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πιστεύετε στο πλάνο, γιατί το κλειδί είναι αυτό. Ο ποδοσφαιριστής να πιστεύει σε αυτό που παίζει. Σε σχέση με το καλοκαίρι όταν ήρθε ο Άμπρε Φερέιρα εδώ και σήμερα. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι σίγουρα όταν έχει ένας προπονητής και θέλει να περάσει τα δικά του θέλω και τη δικιά του φιλοσοφία, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται στήριξη. Είμαστε μια ομάδα που ο κόσμος έτσι κακά τα ψέματα γκρινιάζει όταν η ομάδα παίζει στο ποδόσφαιρο, αλλά μας στήριξανε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ μας στήριξε. Χρόνο με το χρόνο προπόνηση με την προπόνηση η ομάδα έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει στο ταβάνι μας ακόμα, αλλά... Σημαντική επισήμανση αυτή. Σημαντική, ποδοσφαιρικά, ναι. Αν λέσατε και πράγματα, δεν φτάσατε στο ταβάνι. Δεν έχουμε φτάσει στο ταβάνι, όχι. Σίγουρα έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Ο προπονητής μας το λέει κάθε μέρα στην προπόνηση. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Να θεωρήσουμε ότι το 19 ήταν η καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά της σύντομης καριέρας του Δημήτρη Λιμνιού στο ελληνικό ποδόσφαιρο, double. Με τον ΠΑΟΚ, αίτητος πρωταθλητής και εθνική, το δεύτερο κομμάτι του 19 και εθνική ομάδα από την οποία δεν πέρασες απλά ως επισκέπτης για να μάθεις τι γίνεται, αλλά μπήκες, έπαιξες και κέρδισες την εκτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων. Δεν μιλάμε μόνο για τον φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, αν το πράγμα πριν 2-3 χρόνια καθόμαστε σε ένα τραπέζι και μιλούσαμε και μου λέγατε αυτό το πράγμα, ότι δεν θα το πίστευα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όταν έφυγα από τον Ατρόμητο, ήξερα σε τι ομάδα ήρθα και τι απαιτήσεις έχει. Και ότι είναι μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να κερδίσει τρόπαια. Θεωρώ ότι τίποτα δεν μου χαρίστηκε, το κέρδισα με το σπαθί μου. Μέχρι στιγμής η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ καλή για μένα. Βελτιώνομαι συνεχώς, ο προπονητής με πιστεύει. Όπως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ και μου δίνει την αγάπη του προς το πρόσωπό μου και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και θέλω να συνεχίσω έτσι. Στην εθνική έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή εικόνας. Δεν είναι μικρό πράγμα. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ και γενικά η ομάδα, έτσι, ναι. Όλη η εθνική, όλα τα παιδιά. Ένα γκρουπ 3-4 παικτών όμως. Μπήκανε ίσως και να ήταν. Και ο σχηματισμός και το πλάνο και όλα μαζί. Αλλά συμμετείχες πολύ ενεργά σε αυτό. Εντάξει, όχι, ναι. Μόνο σου, προς Θεού, έτσι, μαζί με τους υπόλοιπους 3-4 που μπήκατε στο γκρουπ. Εντάξει, είναι τιμή, πιστεύω, για κάθε ποδοσφαιριστή να φορά το εθνό σου και όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να το χαίρεται και να δίνει τα πάντα. Σε γενικές γραμμές, στην εθνική, σε όλα τα παιχνίδια, από το πρώτο έως το τελευταίο που αγωνιστήκα, πήγα πάρα πολύ καλά. Το πρώτο με την Ιταλία που ήταν.
σε γενικές γραμμές έχουμε και στην Εθνική Ελλάδος έχουμε ανεβάσει το επίπεδο. Σίγουρα χρειάζεται μεγάλη αλλαγή. Δεν το λέω για να δικαιολογηθώ αυτό. Ξέρουμε που ήταν, σε τι επίπεδο έχει φτάσει η Εθνική Ελλάδα και πού είναι τώρα. Έχουμε κάνει κάποια βήματα μπροστά και περιμένουμε το Μάρτιο την κλίση για να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσει. Κάτι για συμπαίκτες θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν το έχω πιάσει το συμβολισμό. Ο Ίγκασον βάζει γκολ στο Καραϊσκάκη, δεν τρέχει κάστανο. Βάζει μετά, πανηγυρίζει. Έχεις καταλάβει τι γίνεται με το παιδί αυτό? Όχι, δεν ξέρω τι γίνει. Ξέρω εγώ. Μια πανηγύρι, μια παιδί. Ξέρω εγώ. Μα κάνει να συνεχίσει έτσι, αφού βάζει γκολ, εγώ αυτό κρατάω. Αυτό. Βοηθάει την ομάδα, είναι πολύ. Πανηγυρίζει. Έχει πάρει τα δικά του παιχνίδια, έχει ψυχολογία, τον εμπιστεύεται ο προπονητής και θέλω να μα κάνει να συνεχίσει έτσι. Όποιο κάνει συνέντευξη το καλοκαίρι, ποιον έκανε, ξέρει. Παπάδε κάνει. Να τα βλέπει αυτά. Να τα βλέπουν οι άλλοι κι εγώ. Λοιπόν, αν δεν τον αποδεσμεύσουμε, τον σε αποδεσμεύσουμε λίγη ώρα θα ανέβει ο γιατρός να τον πάρει με τη βία. Να ευχηθούμε υγεία, καλές γιορτές σε εσένα, στην οικογένειά σου, σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Να είστε καλά επίσης. Σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε, το πιο σημαντικό. Και την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι πάλι μετά από νίκη, επιτυχία και τον ΠΑΟΚ πρώτο στο βαθμολογικό πίνακα. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε καλά, πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά από τον Δημήτρη Λιμνιό, έναν από τους παίκτες που, όπως είπαμε νωρίτερα, διεκδικούν τον τίτλο. Άτυπος είναι. Απλά συζήτηση να γίνεται του MVP για το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς. Το σημαντικό είναι να νιώθει σημαντικός ένας παίκτης σε μια ομάδα. Εντάξει. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης φέτος είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός. Τι έχεις πάθει? Δεν έχω πάθει κάτι. Παρατηρώ. Παρατηρείς τι, έχει τίποτα καλό και δεν το βλέπω εγώ. Άδειο είναι το γήπεδο, Κώστα. Δεν ξέρω τι βλέπεις. Άδειο. Ναι, σιγά σιγά. Αν και ο κόσμος έτσι έφυγε με καθυστέρηση, και αυτό γιατί το απόλαυσε. Απόλαυσε όχι μόνο την πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, την επιβλητική του νίκη με 5-1, αλλά και το γεγονός ότι εδώ και μισή ώρα πλέον ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής χειμώνα. Είναι η ομάδα που τερματίζει πρώτη το 19, κλείνει το 19 με την πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα και διαφορά 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Έμεινε και αρκετός κόσμος για να πει το Happy Birthday στα αγγλικά, για να μην λένε δηλαδή τα παιδιά μας, στον Αμπέλ Φερέιρα. Επίσης, δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να πει και στον Πέο, που μιλάει 5 γλώσσες. Εντάξει, τα παιδιά μας έχουν εξελιχθεί λοιπόν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι επόμενες ημέρες. Μεσολαβούν τα Χριστούγεννα, αλλά θα πρέπει αυτή η αντιποδοσφαιρική πρακτική και πολιτική που ακολουθεί ο Ολυμπιακός να λάβει ένα τέλος, διότι, επαναλαμβάνω, ευτελίζει ένα προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο και γύρω από το οποίο ζει πολλοί κόσμος και είναι εκατομμύρια αυτοί που το παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αδιανόητο η αδυναμία αντιμετώπισης του ΠΑΟΚ στους αγωνιστικούς χώρους να τους αναγκάζει και να οθεί έναν οργανισμό όπως ο Ολυμπιακός σε πράξεις όπως η σημερινή, που είναι μία από αλυσίδα, μία ακόμη απίστευτο, στην αλυσίδα απίστευτο των πολλών πράξεων. Εμένα αυτό που με ενοχλεί, Κώστα, περισσότερο, γιατί τον Ολυμπιακό τον ξέρουμε, κακά τα ψέματα, δεν τους γιωθήκαμε προχθές στη χώρα. Εμένα με ενοχλεί ότι αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό με τις πλάτες του εκπροσώπου της πολιτείας του κυρίου Αυγενάκη. Εντάξει, δεν βρίσκεται σε αυτήν τη θέση για να δημιουργεί ανισορροπία και χάσμα. Βρίσκεται σε αυτήν τη θέση για να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. Αν νομίζει ο κύριος Αυγενάκης ότι μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα να το κάνει, πραγματικά λυπάμαι και τον ίδιο, λυπάμαι και τους ανθρώπους που τον επέλεξαν, που τους εκθέτει καθημερινά. Τους εκθέτει. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο ίδιος εκτίθεται. Εκτέθηκε στην ΙΟΝ παρουσία των εκπροσώπων των διεθνών συνομοσπονδιών, δηλαδή της UEFA και της FIFA, και εκτίθηκε ανεπανόρθωτο, γιατί ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι βρέθηκε εκεί για ένα πραξικόπημα σε βάρος του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και συνεχίζει να εκτίθεται με την αφωνία μετά την επιστροφή του εδώ και 2 εβδομάδες. Και φυσικά μετά τις τελευταίες πράξεις του Ολυμπιακού που μένουν ασχολίαστες, θεωρώ ότι κανένας υπουργός στο παρελθόν, μετά από όσα έγιναν από χθες με το τέλος του αγώνα στο Βόλο, δεν θα είχε αυτή την αφωνία και αυτή την έλλειψη δύναμης να αντιδράσει και να τοποθετηθεί. Δεν έχουμε συμπληρώσει με κάτι άλλο, νομίζω. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, σωστά. Εντάξει, η παραγωγή μας δείχνει χρόνια πολλά, η κάμεραμαν το ίδιο. Δικό σου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τελευταία μετάδοση για το ΠΑΟΚ TV για το 2019. Θα συνεχίσουμε, καλώς εγώ των πραγμάτων, και μετά και στο 2020. Θα συνεχίσουμε με 160 παιχνίδια περίπου αίτητος ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ K19 και γυναίκες, γιατί τις γυναίκες τις μειώνεται. Εντάξει. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, 160 παιχνίδια, έχουμε ξεχάσει την ΙΤΑ,
Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω κάτι άλλο. Συνεχίζουμε και το 20 έτσι. Ας κάνουμε μια ήττα το 28. Ωραία, ωραίο θα το 28. Άξι, κάνουμε μια ήττα τότε. Είναι άγνωστη αυτή η λέξη. Ναι, ας κάνουμε μια έτσι για να μας παίζουνε. Να βλέπεις την κινητή, αλλά δεν μας παίζουν τώρα. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, όσους ήταν πίσω από τις κάμερες, παραγωγούς, οπερατέρ, τους τεχνικούς στο ΒΑΝ, των εξωτερικών μεταβίωσεων του ΠΑΟΚ TV. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Γεια σας.